κοινωνικής βίας. Με διαφορά ότι αυτά τα οποία θα πω δεν θα είναι τόσο συμβατά με την τρέχουσα και περιέρωσα ατμόσφαιρα και τις συνολικές αποδοχές που υπάρχουν στον χώρο για αυτό το οποίο, όπως είπα και πριν, ονομάζεται εντός συμβληματικών για μένα οπαδική βία. Και τούτο ούτε τόσο εύκολο να το πει κανείς, να μην ξεχνάμε ότι ο Μάρξ είπε η βία είναι μαμή της ιστορίας. Ο Εράκλειτος είπε πόλεμος πατρί πάντων. Αυτά τα αναφέρω γιατί οι δύο άνθρωποι τέτοιου μελλοντικού, όπως ο αρχαίος ένα φιλόσοφο, αλλά και ο Μάρξ που όλοι ξέρουν ποιο είναι και τι έκανε και τι συνέπεια είχαν οι θεωρίες τις οποίες αυτό συσύβαινε, μίλησαν για τη βία και είπαν αυτές τις φράσεις ότι είναι ιστορικές. Αυτό γιατί το λέω. Η βία δεν είναι αθλητικό φαινόμενο. Δεν είναι οπαδικό φαινόμενο με την έννοια των γηπέδων και μόνο. Η βία υπάρχει στην κοινωνία. Υπάρχει στον καθένα από εσάς που ακούτε τώρα και σε μένα μιλάω. Είναι φαινόμενο πολιτικό και κοινωνικό. Εάν το περιορίσεις, είναι σαν τη διαδικασία. Αν την περιορίσεις εκεί, θα βγει εδώ. Πρέπει να εξαλείψεις την αιτία της. Η αιτία της βίας δεν είναι εύκολη να ξέρει. Αλλά επειδή δεν μιλάμε για τη βία συνολικά εδώ, δεν ήθελα εδώ να μιλήσουμε για τη βία την κοινωνική ή την πολιτική, αλλά μόνο την πολιτική, εκείνο το οποίο δεν με ενδιαφέρει είναι να απενεχοποιήσω τις ΠΑΕ. Να απενεχοποιήσω τις ομάδες, γιατί αυτές τιμωρούνται από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν το πώς ακριβώς λειτουργούν οι σύνδεσμοι, τα κλάδα όπως τα λένε οι οπαδοί. Και εγώ από εκεί προέρχομαι, ξεκίνησα δηλαδή την. Σαν έτοιμος, είμαστε πειρά. Είμαστε σε θύρα. Τότε δεν έλεγα κλάδο, δεν έλεγα θύρα. Άρα ξέρω. Αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν, στο ποδόσφαιρο λένε άλλο έχουν παίξει και άλλο μη έχουν παίξει. Δηλαδή δεν μπορεί να κρίνει ένα χρωματιστή αν έχει παίξει μάλλον το ίδιο. Και αν έχει παίξει την ίδια θέση. Αν λοιπόν έχει πάρει ποτέ σε σύνδεσμο, δεν γνωρίζει. Εγώ γνωρίζω του συνδέσμου τη αντιπολίτευση. Αν δεν γνωρίζει, δεν σου λέει τιμωρούμε την ΠΑΕ. Να τιμωρήσει άσχετα. Τιμωρείς τον μη ένοχο. Προσπαθείς μέσω του μη ένοχου να περιστήρεις το φαινόμενο της βίας στην οποία αντιμετωπίζουν οι ένοχοι. Και επειδή δεν μπορείς να φτάσεις τους ένοχους, τι γίνεται, δεν υπάρχει η θέληση πιθανώς, αλλά δεν υπάρχει και η δυνατότητα να το κάνει κανείς αυτό, τιμωρούν τον αθώο. Γιατί είναι αθώος υπαρέτητος. Θα σου πω πάρα πολύ απλό. Αν υποθέσουμε ότι γίνει μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στον πρόεδρο μιας ΠΑΕ και στους επικεφαλής ενός συνδέσμου, και δεν υπέρχεται συμφωνία. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ δηλαδή δεν συμφωνεί. Έχει γίνει αυτό στο παρελθόν, έχει γίνει και με πάρα πολύ δυνατό τρόπο. Δεν θα πω τα μόνα, τα όσοι είναι κοντά στον χώρο που τους κρατάει, τα ξέρω. Δεν συμφωνεί ο πρόεδρος της ΠΑΕ και κοντράρει το σύνδεσμο. Τι θα γίνει. Στην επόμενη αγωνιστική θα πέσει η πρωτοβουλία, θα μεταδιστεί η ομάδα, η ομάδα θα καταστραφεί αγωνιστικά, θα καταστραφεί οικονομικά, ο πρόεδρος θα πρέπει να φύγει, ποιος θα κερδίσει. Όταν λοιπόν τιμωρήσει τις ομάδες, τιμωρήσει τους προέδρους των ΠΑΕ, τις διοικήσεις των ΠΑΕ και ή κλείνει τα γήπεδα, το αποτέλεσμα είναι δεν είναι. Δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί η οπαδική βία τιμωρώντας τους αθώους. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ένοχοι. Μα οι ένοχοι όμως είναι 20 άνθρωποι. Οι ένοχοι είναι 18 άνθρωποι, είναι 19 χρονών, 20 χρονών. Αυτοί και αυτοί είναι αθώοι. Αυτοί οι οποίοι είναι πραγματικά ένοχοι είναι οι επικεφαλείς του φυλάκου. Οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό ασχολούνται με το σύνδεσμό του και μόνο και δευτερευόντω με την ομάδα την οποία ο σύνδεσμο υπηρετεί. Όταν λοιπόν η ομάδα τιμωρείται, αυτό δεν τιμωρείται. Όταν τιμωρεί την ΠΑΕ, δεν τιμωρεί και το σύνδεσμο ο οποίο προκάλεσε στα επεισόδια. Άρα λοιπόν ο σύνδεσμο θα συνεχίσει την πορεία του, θα συνεχίσει να διαπράττει αυτό το οποίο διέπρατε και η ΠΑΕ δεν μπορεί να κάνει απολύτω τίποτα. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο σήμερα ήθελα να είμαι εδώ. Για να πρόσφερε ένα πράγματα, ειδικά σε μια πόλη η οποία έχει υποφέρει από την οπαδική βία. Έχει υποφέρει ζωντανό παράδειγμα, το ξέρετε, τον βλέπετε, είναι μπροστά σα. Μάλιστα, πριν από λίγο, μίλησα με τον κύριο Καβανέτη, του είπα ότι ήταν τιμή για μας να έρθει ως επίτιμος προσκεκλημένος στο τελικό του κυπέλλου. Κάτι το οποίο θα δώσει χαρά σε εμάς, θα δώσει χαρά σε όλους. Και πιστεύω ότι και εκείνος θα έχει την δυνατότητα με τον συμβολισμό τον οποίο εκπροσωπεί. Να δώσει στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν είναι αμαχαίρια, δεν είναι τα ρόπαλα, τα σεπούλια και τα σπηλιά ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που αφορούν μια συγκεκριμένη ομάδα, την ομάδα του καθενός. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που αναλαμβάνω για τον οποίο ήρθα σήμερα εδώ. Γιατί θέλω να διατονώσω στους πάντες ότι η ΕΠΟ έχει την επιθυμία και τη θέση.
οδηγήσει στην εξάλληψη του φαινομένου συμπαγητής βίας, άσχετα αν αυτό θα πάει κάπου αλλού. Και αυτό δεν γίνεται με το να κλείνουμε τα γήπεδα, γιατί τότε να κλείσουμε τα λύκια, γιατί γίνεται και bullying. Να κλείσουμε τα πανεπιστήμια, γιατί υπάρχουν επεισόδια στα πανεπιστήμια. Δεν γίνεται έτσι. Άλλοι είναι οι τόποι, δεν μπορούν να του διεξέλθουν τώρα και δεν μπορούν φυσικά να του διεξέλθουν τώρα σε ένα χαιρετισμό. Είναι αντικείμενο αυτή τη μερίδα, στην οποία θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν μπορώ να μην ρωτήσω, γιατί πρέπει να πω πίσω στην ΕΠΟ. Δηλαδή θα πάω στα δρόμενα, γιατί δεν πρέπει να πίσω γιατί. Εκείνο λοιπόν το οποίο ήθελα να κλείσω την κουβέντα αυτή και να τονίσω σε όλου είναι ότι απενοχοποιήστε στο μυαλό σα τη ΠΑΕ, δεν φταίνει η διοίκηση των ΠΑΕ για αυτά τα οποία γίνονται και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν μόνε του οι διοικήσει των ΠΑΕ. Ούτε είναι σωστό και αποτελεσματικό μέτρο να κλείσουμε τα γήπεδα. Διότι σταματικά θα λέγαμε θέλουμε και αναγκαία και ικανή συνθήκη. Το να κλείσει τα γήπεδα δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ικανή συνθήκη. Λυπάμαι πάρα πολύ και το λέω αυτό τώρα επειδή τα γήπεδα μόλις πριν μερικές μέρες ξανανοίξανε. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι με το κλείσιμο των γήπεδων και δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι με την τιμωρία των αθώων. Θα πρέπει το κράτος, γιατί η ΕΠΟ δεν έχει δυνατότητα, δεν έχει εγγενική δυνατότητα, δεν έχει αστυνομική δυνατότητα. Θα πρέπει το κράτος να στέλξει, να φροντίσει και να εντοπίσει τους πραγματικούς ενόχους, αυτούς οι οποίοι είναι πίσω, ας πούμε, τη δολοφονία του αστυνομικού που σκοτώθηκε πρόσφατα τον νόμο. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.